Μήνυμα υπεράσπισης της ζωής καταρχήν και έπειτα της ζωής με αξιοπρέπεια στέλνουν οι εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με την γενική απεργία που πραγματοποιείται αύριο Τετάρτη, ένα χρόνο με το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου 57 άτομα, κυρίως νέοι άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους. Αυτό εξάλλου υποδηλώνει και το σύνθημα της κινητοποίησης που είναι οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, αυξήσεις μισθών για να ζούμε με αξιοπρέπεια. Στα Γιάννενα, η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 το πρωί στο εργατικό κέντρο μετά από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ και πλήθους πρωτοβάθμιων σωματείων. Τα θύματα των ΤΕΜΠΟΝ ζητούν δικαίωση και λογοδοσία των υπευθύνων, όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών και όχι μόνο φορέων, υπογραμμίζοντας πως το έγκλημα των ΤΕΜΠΟΝ δεν θα ξεχαστεί. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι και να ακυρώσουμε κάθε προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών, σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ, Χρήστος Γρίβας, κάνοντας κάλεσμα συμμετοχής στην αυριανή απεργία. Ταυτόχρονα κατηγόρησε την κυβέρνηση για εμπεγμό των εργαζομένων στο δημόσιο με τις αυξήσεις που ισχύουν από τη νέα χρονιά και αντιστοιχούν σε 38 έως 42 ευρώ καθαρά το μήνα. Ένας χρόνος συμπληρώνεται στις 28 του Φλεβάρι του 24 από το έγκλημα των ΤΕΜΟΝ. Ένας χρόνος και ακόμα οι υπεύθυνοι της τραγωδίας δεν έχουν λογοδοτήσει για τις εγκληματικές τους συνέργειες που οδήγησαν 57 συμπολίτες μας στη συντριπτική τους πλειοψηφία νέα παιδιά στο θάνατο και βήθησαν τις οικογένειές τους στο πένθος. Ένα χρόνο μετά είμαστε και πάλι εδώ στους δρόμους για να φωνάξουμε όλοι μαζί πως δεν ξεχνάμε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι και να ακυρώσουμε κάθε προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμπέζει τους εργαζόμενους στο δημόσιο με τις αυξήσεις κοροϊδία που έδωσε από 1η-1η του 24 38,42 καθαρά ευρώ το μήνα. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης, με περίσσο θράσος βγαίνει στις εκπομπές του υποψήφιου Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και άλλων ΜΜΕ και δηλώνει πως η μέση καθαρή αύξηση για τους δημοσίους υπαλλήλους το 2024 είναι 1.425 ευρώ. Το λέει και δεν ντρέπεται καθόλου, όταν όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο πήραν τα εκαθαριστικά τους και είδαν με τα ίδια τους τα μάτια την κοροϊδία. Ένας νεοδιόρυστος εκπαιδευτικός που καλείται να ζήσει στα νησιά με ενίκιο της τάξης των 350 με 500 ευρώ το μήνα, αμείβεται με 734 ευρώ καθαρά το μήνα. Ένας νοσηλευτής με 680 ευρώ το μήνα. Το ίδιο ισχύει και για άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. Η κυβέρνηση βέβαια δεν έχει χρήματα για τους δημόσιους λειτουργούς. Έχει όμως χρήματα για τους κολλητούς και τους συμμετέρους, τους διοικητές των οργανισμών και των φορέων του δημοσίου, τα δικά της παιδιά δηλαδή, στους οποίους έδωσε αυξήσεις 76% το μήνα. Χρήματα υπάρχουν βέβαια, αλλά μοιράζονται στους συμμετέρους. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση οφείλουμε να αντιδράσουμε όλοι μαζί, ενωτικά και δυνατά. Στις 28 το Φλεβάρι απεργούμε, μαζί με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, με ένα κεντρικό σύνθημα. Οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους. Αυξήσεις στους μισθούς για να ζούμε με αξιοπρέπεια. Απαιτούμε μια ζωή με δικαιώματα, δουλειά με πραγματικές αυξήσεις και όχι αυξήσεις κοροϊδία του 1,5 ευρώ του μέρα και ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Διεκδικούμε οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο προκειμένου να αντιμετωπιστεί στοιχειωδώς η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Επαναφορά εδώ και τώρα των δώρων. Συλλογικές συμβάσεις για τους μισθούς μας. Κατάργηση του μισθολογικού παγώματος στις διετίες 2016-2017. Κατάργηση εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας. Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ. Αύξηση και επέκταση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. Και τέλος, να στελεχωθούν άμεσα, με μόνιμους υπαλλήλους, όλοι οι κρίσιμοι δημόσιοι φορείς, υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες, ασφάλιση. Και να βαθμιστούν όλες οι αναγκαίες υποδομές. Καλό όλους τους συναδέλφους στις 28 το Φλεβάρι, στις 10.30 το πρωί, στο χώρο του Εργατικού Κέντρου, στη Μεγάλη Μεσαπυργιακή Συγκέντρωση. Ένα χρόνο μετά διεκδικούμε τα αυτονόητα για απόδοση δικαιοσύνης για τις 57 ψυχές που χάθηκαν, αλλά και γιατί όλοι θα πρέπει να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας, ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Κώστας Παργανάς. Ένα χρόνο μετά το έγκλημα των ΤΕΜΠΟΝ, βρισκόμαστε πάλι δυστυχώς σε μια θέση που θα πρέπει να διεκδικούμε τα αυτονόητα. Αυτονόητα όσον αφορά την απόδοση δικαιοσύνης
για τις 57 ψυχές που χάθηκαν. Αυτονόητο το γεγονός επίσης ότι θα πρέπει όλοι μας οι εργαζόμενοι να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας. Ένα πάγιο αίτημα το οποίο διεκδικούμε για ακόμα μια φορά, διότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά και σε απόλυτους αριθμούς αλλά και σε αγοραστική αξία, οι μισθοί των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων στο δημόσιο έχουν υποστεί πολύ μεγάλες μειώσεις και ουσιαστικά καθιστά πάρα πολύ δύσκολη την καθημερινότητά μας και την δυνατότητα αξιοπρεπούς ζωής που θέλουμε όλοι μας. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας κινείται για άλλη μια φορά δικαστικά εναντίον των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών, δείχνοντας για ακόμη μια φορά τη διάθεσή της για μη διάλογο με τις ομοσπονδίες, αλλά ταυτόχρονα και με τις τάσεις την ίδια και με τα νομοσχέδια που έχει ψηφίσει τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα σχολείο όπου είναι σαφής η έλλειψη του δημοκρατικού χαρακτήρα των σχολείων, κατάργηση ουσιαστικά των συλλόγων διδασκόντων και καθιστώντας τα σχολεία ως μονοπρόσωπα ουσιαστικά αποφασιστικά κέντρα, δίνοντας παραπάνω εξουσίες στον διευθυντή. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ως εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν αύριο στην απεργιακή κινητοποίηση και να είμαστε όλοι 10.30 στο εργατικό κέντρο για να διαδηλώσουμε δυστυχώς για ακόμη μια φορά για τα αυτονόητα. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων, Κώστας Γκανιάτσας, σημείωσε ότι ο γενιώτικος λαός θα πρέπει να βγει και να βροντοφωνάξει, προσθέτοντας πως τα προβλήματα και οι στόχοι είναι κοινά για τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 28 Φλεβάρι. Αύριο θα είμαστε όλοι στους δρόμους για να βροντοφωνάξουμε ότι δεν ξεχνάμε. Ότι είμαστε εδώ. Ότι ζητούμε την πλήρη διαλεύκανση αυτού του εγκλήματος. 57 άνθρωποι φύγανε άδοξα και χωρίς να φταίνε πουθενά από τη ζωή. Νέοι άνθρωποι, φοιτητές, παιδιά, το μέλλον της πατρίδας μας. Από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση δεν θέλει το καλό του τόπου. Και αυτό φαίνεται καθημερινά. Με τις αυξήσεις, με την μη αύξηση των μισθών, με τη συγκάλυψη, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, αυτού του εγκλήματος θα δείξει. Ζητάμε όλος ο ελληνικός λαός να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση. Ζητάει όλος ο ελληνικός λαός να έρθουν ξανά οι αυξήσεις και να έρθουμε ξανά σε κανονικότητα. Βλέπουμε καθημερινά νέους και νέες να φεύγουν στο εξωτερικό. Υποσχέσεις του κυβερνητικού σχήματος ότι θα παραμείνουν στην Ελλάδα. Όλα αυτά είναι ένα μεγάλο ψέμα. Διεκδικούμε αυξήσεις των μισθών μας για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας και όχι μόνο πέρα. Και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Έχουμε κοινά προβλήματα. Έχουμε κοινούς στόχους. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να είμαστε στους δρόμους. Αύριο όλος ο γενιώτικος λαός θα πρέπει να βγει και να βροντοφωνάξει.